Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιλαμβάνει τοποθέτηση προϊόντων. Εσείς πού θα αποκτήσετε το νέο σας Hyundai? Μα πού αλλού, στη Hyundai Μητρόπουλος. Γιατί Hyundai και Μητρόπουλος πάνε μαζί. Hyundai Μητρόπουλος, επίσημος έμπορος του δικτύου Hyundai στο Ήλιον. Με έκθεση, ανταλλακτικά σέρβις. Ανταλλαγή του παλιού σας αυτοκινήτου. Hyundai Μητρόπουλος, γιατί η αγορά του νέου σας Hyundai είναι δική μας υπόθεση. Hyundai Μητρόπουλος, Ρουβικόνος και Ζακύνθου 2 στο Ήλιον. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Βιβλίο του rallyschool.gr. Η απομυθοποίηση της οδήγησης σε αγώνες ράλι εκδόσεις iRide μεταξύ άλλων. Αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν ήρωες και οι μύθοι, αλλά σωστά εκπαιδευμένοι οδηγοί. Καταρρύπτει δόγματα όπως φρένα την τελευταία στιγμή. Οι γρήγοροι βγαίνουν. Κάθε αυτοκίνητο θέλει τη δική του οδήγηση και άλλα πολλά. Μεταξύ των πολλών άλλων, στις 250 σελίδες του αποδεικνύει με χρήση καθημερινών μαθηματικών ποια είναι η μοναδική ιδανική γραμμή και πόσο μακριά στρίβεται για να πετύχετε αυτή τη γραμμή. Ζητήστε το στα βιβλιοπωλεία ή στον εκδοτικό οίκο. Επισκεφτείτε το www.rallyschool.gr ή τηλεφωνήστε στο 6945544439. Ακούστε προσφορά! Οι φανοβαφές Ροδίτη σας προσφέρουν γενική βαφή του αυτοκινήτου σας με ευρωπαϊκά χρώματα και εγγυημένη εργασία μόνον με 500 ευρώ. Τοπικές φανοβαφές σε απίστευτες τιμές. Αναλαμβάνουμε τα πάντα με ασφαλιστικές εταιρείες. Χωρίς να ασχοληθείτε εσείς και χωρίς να πληρώσετε ένα ευρώ, παραλαμβάνετε έτοιμο το αυτοκίνητό σας. Σας παρέχουμε αυτοκίνητο αντικατάστασης. Πρότυπο κέντρο φανοποιίας βαφής Ροδίτη στη Μεταμόρφωση. Εμείς κάνουμε αυτό που δεν κάνει κανένας άλλος. Racing Star, το μεγαλύτερο όνομα στους εξοπλισμούς αγωνιστικού αυτοκινήτου, με υπερηφάνεια σας ανακοινώνει τη συνεργασία της με την OMP στην Ελλάδα. Σε ένα ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο, στη Φρατζή 94 στον Νέο Κόσμο, θα βρείτε όλη την γκάμα των προϊόντων της OMP σε καθίσματα μπάκετ, φόρμες, κράνη, γάντια, παπούτσια και χίλια δυο άλλα είδη. Εμείς δημιουργήσαμε για σας την OMP Boutique με τις καλύτερες προσφορές προϊόντων OMP και με την εγγύηση της Racing Star. OMP Boutique by Racing Star. Τα πάντα γύρω από το αγωνιστικό αυτοκίνητο. Φρατζή 94 στο Νέο Κόσμο. Τηλέφωνο 210-9011-424. Δεν ξανάγινε. Ασφάλιση αυτοκινήτου για ένα εξάμηνο μόνο με 60 ευρώ. Ασφάλιση κατοικίας, πυρός, σεισμού μόνο με 9 ευρώ το μήνα. Νοσοκομιακό πρόγραμμα παιδιού μόνο με 19 ευρώ το μήνα. Ασφαλιστικά γραφεία άποψης. Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες Ελλάδας εξωτερικού. 12 άτοκες δόσεις. 20% έκπτωση σε ετήσια συμβόλαια. Ασφαλιστικά γραφεία άποψης. Φερεγγιότητα, εγγύηση αξιοπιστία. Εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Προσωπική επαφή ασφαλιστή ασφαλισμένου. Ασφαλιστικά γραφεία άποψης. Τηλέφωνο 210-2755-120 210-2931-901. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Γεια σας από το πάνω από τα όρια. Είμαστε και σήμερα κοντά σας. Και σήμερα θα σας ξεναγήσουμε στον υπέροχο κόσμο του Ράλι Ακρόπολης του 2021. Γιατί έχουμε δύο καλεσμένους και όχι έναν. Αυτά θα τα ακούσετε, θα τα δείτε και θα τα ζήσετε στην πορεία της εκπομπής. Φροντίστε να μην φύγετε από κοντά μας. Γιατί η σημερινή εκπομπή, όπως και όλες οι άλλες, είναι τελείως ξεχωριστή. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. All the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Stop. For the record.
Τώρα αμέσως, προτού να ξεκινήσουμε, θα πάμε να συναντήσουμε τους καλούς μας συνεργάτες. Οι καλοί μας φίλοι που είναι πίσω από τις κάμερες και κάθε εβδομάδα, χάρη στις προσπάθειές τους, έρχεται η εικόνα κοντά σας και κοντά μας. Σήμερα λοιπόν αυτή η εκπομπή φιλοξενεί δύο οδηγούς παρακαλώ. Και μάλιστα δύο ακροπολικούς ειδικούς, δύο Έλληνες οδηγούς, οι οποίοι δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό στον εθνικό μας αγώνα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο η σημερινή εκπομπή να θεωρείται ξεχωριστή. Βεβαίως, θεωρείται ξεχωριστή φυσικά και θεωρείται και πολύ ακροπολική, ελληνική ακροπολική, έτσι. Που είναι κάτι που... Πάντα παραδοσιακά μας έφτιαχνε όσον αφορά το Ακρόπολης, γιατί τα ελληνικά πλεώματα είχαν πάντα ξεχωριστή σημασία για όλους εμάς. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Πλάγο και τον Παναγιώτη Ρουστέμι, δύο από τους πρωταγωνιστές του φετινού 61 του Ράλι Ακρόπολης, του Ακρόπολης του 2021. Τα μετράς 61 του ρε παιδάκι, τι είναι αυτά που λέει. Μόνο εσύ τα λες αυτά, δεν τα λέει κανένας άλλος. Τα έχω μετρήσει. Δεν τα λέει κανένας άλλος αυτά, μόνο εσύ τα λες. Έτσι είναι οι γλάστρες. Οι γλάστρες στις εκπομπές έτσι είναι. Έμα 61 του, πού σου κατέβηκε αυτό ρε. Είναι όσο είσαι και εσύ η ηλικία, από τότε που γεννήθηκες. Αλλά 1-0. Σου πω εγώ συνέχεια. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Ρουστέμις πριν από 69 χρόνια δεν ήταν ούτε ιδέα. Στο σκέψη δεν υπήρχε. Καλά, δεν υπήρχε ούτε ο Γιάννης, κάτσε. Ναι, γιατί ο Γιάννης υπήρχε. Και, αλλά φυσικά αλλά είναι λίγο μεταγενέστερος, εντάξει. Είναι όμως και οι δύο πρωταγωνιστές του φετινού αγώνα. Καταρχήν, ο Παναγιώτης να πούμε ότι είναι ο δεύτερος στην ελληνική κατάσταση, ο δεύτερος Έλληνας πίσω από τον Κεχαγιά. Και ήταν. Μια πολύ σπουδαία επίδοση αυτή, μια σπουδαία εμφάνιση ακριβώς. Βέβαια. Γιατί ο Παναγιώτης έχει δεχτεί πολλά σχόλια με το αυτοκίνητο που πήρε το ράλι, το RO5, το DS3, το RO5. Που λέγανε πού πήγες και έμπλεξες, καλά ήταν ναι. Το Μιτσουμπίσι, τι τα θέλες αυτά. Ακριβώς, επειδή άκουσε πάρα πολλές έτσι κακίες και κακεντρέχεις όλο αυτό το διάστημα, δεν το βοήθησαν και οι προηγούμενοι αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί όχι ένα ψαλίδι, όχι δύο αγώνες, είχε δύο προβλήματα το παιδί. Ναι, είχε προβλήματα και τώρα πήρε την εκδίκησή του με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο πιστεύω. Έτσι. Γιατί όχι μόνο τελείωσε δεν είναι Ξανθός, για να πούμε η εκδίκηση του Ξανθού. Όχι μόνο τελείωσε ένα δύσκολο Ακρόπολης, αλλά το έκανε και με πολύ εμφαντικό τρόπο και με πολύ καλό αποτέλεσμα. Για τον άλλον τι έχεις να πεις. Από την άλλη, ο άλλος... ο άλλος, για τον Γιάννη Πλάγο πλάμε. Ο άλλος, ο Γιάννης Πλάγος, ήταν και αυτός νομίζω έκπληξη, γιατί... έχοντας την εμπειρία του ασφάλτινου οδηγού. Όταν του είπα εγώ, καλά έχει τρέξει ακόμα, μην νομίζεις. Ναι, εντάξει, μην νομίζεις, μην το παίζει η Παρθένα. Όχι, λοιπόν, δεν το παίζει η Παρθένα. Αλλά ήταν όμως παλιά. Και, είχε, όχι, εκτός του είπα κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο τη δουλειά είχε αλεπού στο παζάρι. Κατάσταση. Μου λέγεις απόλυτο δίκιο. Τι δουλειά είχε αλεπού στο παζάρι. Εκτός του ότι ήταν μεγαλύτερη εξειδίκευσή του στην άσφαλτο, ήταν και δικίνητος. Δηλαδή ναι. Με ένα, με και όχι μόνο δικίνητος. Χοντεοδικίνητος. Για να μην ξεχνάμε τίποτα, σε παρακαλώ. Πάμε όμως να τους υποδεχτούμε. Δεν έχουν πει κουβέντα τώρα. Πάμε να τους υποδεχτούμε. Γεια σου Γιάννη, καταρχήν να μιλήσουμε με το μεγαλύτερο να ξεκινήσουμε. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα Στράτο, καλησπέρα και στο Go Driver, το συνοδηγό σου και σε όλους τους τηλεθεατές. Και στο έτσι, και στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλησπέρα Παναγιώτη και σε σένα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω και τους δύο που είστε κοντά μας σήμερα. Κοσμείτε την εκπομπή αυτή. Το Γιάννη τον φιλοξενώ πρώτη φορά τηλεοπτικά. Τον Παναγιώτη τον έχω ξαναφιλοξενήσει όταν ήταν στο Ενιαίο. Ναι, έτσι. Σε εκείνα τα πέτρινα χρόνια. Όχι, αστειεύομαι. Τότε που τρακέρνανε, με το είχαν κάνει συγκρόμενα, τα ξέχασα. Αστειεύομαι, ίσα. Ήταν τα πολύ καλά του χρόνια. Λοιπόν, να σε ευχαριστώ και τους δύο και να ξετυλίξουμε σήμερα το κουβάρι του Ράλι Ακρόπολης του 2021, γιατί έχει πολλές πτυχές και είναι η πρώτη οδηγή που φιλοξενούμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Έτσι, το ξέρεις αυτό. Θες να κάνουμε μια διακοπή τώρα. Να κάνουμε μια διακοπή τώρα για να ξεκινήσουμε. Μιλήσαμε μόνο εμείς, τώρα δεν ξαναμιλήσουμε. Ναι, το ξέρεις, δεν ξαναμιλήσω. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή και επανερχόμαστε πολύ γρήγορα.
με ένα εξαιρετικό και πανίσχυρο Mitsubishi Evo που φτιάχνει ο ίδιος και η οικογένειά του. Ο Ροζέρ Φεγγάλη πιστοποίησε την σπουδαία δυναμική του στο πρωτάθλημα ράλι του Λιβάνου και έκανε το 5 στα 5 και γι' αυτό γιορτάζει έναν ακόμη τίτλο στη χώρα του. Λοιπόν, Ράλι Ακρόπολης 2021. Πραγματικά ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μετά το 2013, εντάξει, μπορεί να είχαμε Ακρόπολης, αλλά είχαμε πέσει και σε λίγο ψιλοκατάθλιψη τώρα, για να μην κρυβόμαστε. Γινόταν οι προσπάθειες, το είχε πάρει η ΟΜΑΕ επάνω της στο παιχνίδι, μέχρι το 2018. Εκεί είπε ότι, παιδιά, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν μπορώ να συνεχίσω. Έλλειψη χρημάτων, στάση εμπορίου. Οπότε ήταν το 2021, μάλλον από το 2020, η ελληνική κυβέρνηση, με εντολή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και η οποία εντολή μεταφέρθηκε μάλιστα και στον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κ. Αυγενάκη, έγιναν πολύ μεγάλες προσπάθειες. Δημιουργήθηκε μια επιτροπή η οποία προσπαθούσε να ξαναφέρει το Ακρόπολης. Μας βοήθησαν οι συγκυρίες, γιατί η Χιλή δεν έκανε τον αγώνα. Οπότε να είμαστε λοιπόν εδώ και το 2021 ξανά έχουμε Ακρόπολης. Νομίζω ότι εκείνη την ώρα χτύπησε το καμπανάκι, έτσι, το βιολογικό καμπανάκι, το αγωνιστικό καμπανάκι σε πολλούς φίλους μας και πολλούς οδηγούς. Πάμε λοιπόν να δούμε τον Παναγιώτη και τον Γιάννη, για να αρχίσουμε να τους ρωτάμε, τον Παναγιώτη Ρουστόμου και τον Γιάννη Πλάγο, για να δούμε πώς είδαν αυτοί το ξεκίνημα. Για να ξεκινήσω από τον μεγαλύτερο Γιάννη, πότε αποφασίσατε ότι Ράλι Ακρόπολης 2021 θα πρέπει να είμαστε εκεί? Στράτο, όπως είπες, ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το όνειρο για μας είχε ξεκινήσει πάλι, όπως προείπατε, με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του κ. Αυγενάκη, ότι ναι, θυμάμαι ήταν τέλη Μαρτίου, εφόσον ακυρώθηκε η Χιλή, θα πάρουμε τον αγώνα στην Ελλάδα. Οπότε η σκέψη μας ήταν ότι 99,9% όχι, δεν θα τρέξουμε Ακρόπολης. Αφήναμε μόνο 1% ότι θα τρέξουμε. Ναι, όχι, έτσι είναι. Επειδή μιλάμε για πραγματικότητες και έτσι ήταν. Μετά από κάποιες επαφές με την αγωνιστική ομάδα και διαφημιστική που δραστηριοποιείται σε δύο διαφορετικά κομμάτια, και στην αγωνιστική και τη διαφημιστική ομάδα. Σας βρήκανε ή τους βρήκατε? Ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Τζον Χρήστου, είναι από το 2016 μαζί μας, με την ομάδα μας, σαν Πλάγο, σαν Ρέντις. Οπότε είχαμε δώσει, θεωρώ και εμείς, πολλές διαπιστεύσεις στην άσφαλτο. Δεν θα πω με τη σοβαρότητά μας, με τους χρόνους μας, με τα περάσματά μας. Μερικές φορές θεωρώ ότι έπρεπε να πηγαίνουμε και πιο γρήγορα με το ΤΑΙΠΑ, είχε και άλλα όρια. Ο Μάστορας, η γκρεκοτέχνικα, έλεγε κόψε γιατί φεύγω από τον αγώνα, όλα καλά. Οπότε ήταν μαζί μας από το 2016. Μόλις του πέταξα την ιδέα, μου λέει, θα σου πω εγώ μια ιστορία για ένα παιδί που όνειρό του ήταν το Ακρόπολης. Και συζητήσαμε, το είχαμε πει και παλιά αυτό. Οπότε ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα και της Ad Momentum Racing Team με τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Τζον Χρήστου, και κατ' επέκταση τη δικιά μας σαν Πλάγος Ρέντις. Οπότε στο διατάφτα το 99,9%, δύο μέρες, μάλλον μία εβδομάδα πριν τον αγώνα, είχε γίνει αντίστροφα. 99,9% τρέχουμε, 1% δεν τρέχουμε. Με τη βοήθεια του Θεού, γιατί πάντοτε έτσι πρέπει να λέμε. Πολύ σωστά το λες. Συμμετείχαμε και πέρασαμε όμορφα. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συμμετοχή του Γιάννη Πλάγου και του Άλκη Ρέντι στο Ακρόπολης. Ναι, να πούμε και το συνοδηγό του. Και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε και όλο αυτό μας περιέγραψε τώρα ο Γιάννης, και θα τη συζητήσουμε στην πορεία. Παναγιώτη, εσύ θες να μας πεις πότε λήφθηκε η απόφαση? Όχι, εγώ θέλω να πω, θα ρωτήσω πρωτού, όπως λες, ναι, πολύ σωστά, αλλά ήθελα να ρωτήσω νωρίτερα τον Παναγιώτη. Mm. Παναγιώτη, το αυτοκίνητο αγοράστηκε για να τρέξεις στο Ακρόπολη, με γνώμονα ότι θα πάτε Ακρόπολης, ή αγοράστηκε επειδή θέλατε να συμμετέχετε απλά στα ελληνικά πρωταθλήματα με ένα πιο σύγχρονο αμάξι από αυτό το οποίο οδηγούσες? Αρχικά είχαμε στο μυαλό μας κάποια στιγμή να κάνουμε μια αναβάθμιση στο αυτοκίνητο.
Ναι. Αρχικά είχαμε μια σκέψη να αναβαθμίσουμε το αυτοκίνητό μας, αλλά όταν μάθαμε ότι το Rally Acropolis επιστρέφει, και συγχαρητήρια βέβαια σε όλους όσους συνέβαλαν για να επιστρέψει το Rally Acropolis, τότε αρχίσαμε να γίνουμε πιο ενεργοί, ούτως ώστε να καταφέρουμε να βρούμε ένα αυτοκίνητο κατηγορίας Rally 2, ούτως ώστε να τρέξουμε. Αρχικά κοιτάξαμε την ενοικίαση ως σύγχρονο αυτοκίνητο, είδαμε που κυμαίνονται οι τιμές, μιλήσαμε και με το χορηγό μας. Θα βρίσκαμε τον τρόπο ώστε να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο, αλλά αυτό που σκεφτήκαμε ήταν ότι για να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο είναι σαν να αγοράζεις το μισό αυτοκίνητο. Και αποφασίσαμε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο πιο παλιάς τεχνολογίας από τα τελευταία Rally 2 αυτοκίνητα. Ήμασταν τυχεροί γιατί με διάφορες διαπραγματεύσεις και mail βρήκαμε αυτό το αυτοκίνητο και δώσαμε το Evo 10 που έτρεχε την προηγούμενη χρονιά και ένα Sierra. Και με ελάχιστα χρήματα διαφοράς καταφέραμε να κάνουμε αυτό το αυτοκίνητο, να φέρουμε αυτό το αυτοκίνητο στα χέρια μας. Ναι, να μάθουμε και την ιστορία από την Ελλάδα. Ότι δεν είναι, πώς το λένε, προηγούμενη τεχνολογία, είναι νομίζω προηγούμενη εξέλιξη. Γιατί η τεχνολογία είναι εξέλιξη, υπάρχει. Ναι. Εντάξει, απλώς μπορεί να μην είναι τελευταία εξέλιξη όσον αφορά το. Ναι, 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 ναι. Εξέλιξη όμως εξελίσσεται. Ναι, προφανώς. Εξελίσσεται, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Από προγράμματα κτλ. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη. Δηλαδή αυτό το αυτοκίνητο δεν. Ναι, ναι, υπάρχουν. Μπορεί να προχωρήσει. Ακριβώς. Ακριβώς μπορεί να προχωρήσει και αυτό είναι που κάνει σημαντική την τέτοια. Περίμενες εσύ αυτό το αποτέλεσμα, Παναγιώτη? Σίγουρα είχαμε μια πίεση από τους προηγούμενους δύο αγώνες, όπου είχαμε δύο εγκαταλείψεις, όπου προσπαθούσαμε να μάθουμε το αυτοκίνητο. Δεν είχαμε καταφέρει να το μάθουμε 100% το αυτοκίνητο και είχαμε σκοπό αρχικά να τερματίσουμε. Ξέραμε ότι άμα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα και κάνουμε το αυτοκίνητο, θα έχουμε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν είναι σωστή η έκφραση, έπρεπε να του πεις, Παναγιώτη, πιστεύατε ότι θα τερματίσετε. όταν έχεις δύο αγώνες και έχεις μείνει από μικροζημιές, δηλαδή τώρα, για δεν αυτό, ήταν αυτό και τίποτα σπουδό, έτσι. Δηλαδή λες, ατυχία θα συνεχιστεί η ατυχία. Έτσι. Αλλά στο Ακρόπολης κατάφεραν και την ξεπεράσαν την ατυχία στα μικρό προβλήματα. Εσύ, Γιάννη, περίμενες αυτό? Όχι, κάτσε να κάνουμε και καμιά διακοπή. Τι θα κάνουμε? Κάτσε να μας πει σύντομα, γιατί δεν. Δεν ξέρω την απάντηση. Το έχει πάρει μόνο. Περίμενες αυτό το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα αυτό που φέραμε στην τελική κατάταξη, εννοείς? Ναι, ναι, ακριβώς. Είχατε ένα πολύ σύγχρονο αυτοκίνητο. Θεωρώ ότι η ομάδα που μας έφερε και νοικιάσαμε το αυτοκίνητο, η TRT, ο Tagai Racing Development, που είναι μαζί με το Tagai και από πίσω έχει τη Citroën Sport, δεν υπήρχε κάτι καλύτερο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Έτσι. Για να νοικιάσει η Ad Momentum Racing και κατ' επέκταση εμείς το σύγχρονο αυτοκίνητο. Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα. Βέβαια, υπήρχαν κάποια προβληματάκια όσον αφορά την εξέλιξη στα φρένα. Δηλαδή και ο Μάτς και ο Όσμπεργκ, δηλαδή και εμείς αντιμετωπίσαμε το ίδιο πρόβλημα, το οποίο το πρόβλημα αυτό το γνωρίζαμε, γιατί το είχαμε αντιμετωπίσει και στις αναγνωρίσεις, στις δοκιμές που κάναμε και της Κυριακής, αλλά και στο ασφάλτινο αμάξι, το οποίο είναι του χορηγού μας, της ομάδας μας, της Ad Momentum Racing, το ασφάλτινο, που ήταν και αυτό στο σέρβις στη Λαμία. Είχαμε και τα δύο εκεί πέρα. Οπότε ξέραμε το ένα πρόβλημα και τελικά το αντιμετωπίσαμε την τελευταία μέρα. Και το πιο βασικό είναι ότι είχαμε μεγάλο πρόβλημα την Παρασκευή με τη σκόνη. Αυτό το αμάξι είχε κάνει 13 αγώνες, εκ των οποίων τους 9 τους είχε κάνει άσφαλτο. Ο τελευταίος αγώνας, ο Χωμάτινος, ήταν πριν 1,5 χρόνο. Οπότε την Κυριακή που κάναμε το τεστ με τον Όσμπεργκ και την ομάδα, είχε ψιλοβροχή σε όλη την Ελλάδα και κατ' επέκταση και στη Λαμία, στην Καλοσκοπή που κάναμε το τεστ. Οπότε δεν καταλάβαμε για σκόνη μέσα. Στο shakedown της Πέμπτης, πάλι το ίδιο. Με το που μπαίνουμε όμως στους Αγίους Θεοδόρους, στο πρώτο κομμάτι, τα 1500 μέτρα μέχρι να φτάσουμε στο go, Γιάννη, λέμε τι έγινε. Θα σε διακόψω γιατί. Γιατί θέλουμε να αναλύσουμε τις ειδικές και θα σου δώσουμε το λόγο τώρα για να πάμε και λίγο στον Παναγιώτη. Έτσι, και για να κάνουμε και έτσι ωραίο διάλογο, να μην. Εννοείται. Παναγιώτη, να ξεκινήσω. Εγώ δεν θα ξεκινήσω από τις πρώτες ειδικές που μίλησε ο Γιάννης τώρα για την Πελοπόννησο κτλ. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω από το Σύνταγμα. Τι έγινε εκεί με τα βαρέλια, ρε φίλε?
μπορεί να μου εξηγήσει. Σπίτι σας βαρέλι δεν είχατε για να εκπαιδευτείτε πώς τρίμετε γύρω-γύρω. Και εσύ και ο Πλάγος, για να ξέρω δηλαδή. Τι έγινε με το βαρέλι, για πες μας. Αρχικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα και ήρθε πάρα πολύ κόσμο, που ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους. Εντάξει, ήταν αρκετά στενά και δεν είναι τόσο εύκολο με τη δύναμη που έχουν τα αυτοκίνητα χαμηλά να... Μην το πάρει σοβαρά τώρα για το βαρέλι. Ναι. Εννοείται. Καλά, και να το πάρει σοβαρά δεν ήσουν ο μόνος που δεν τα κατάφερε. Καλά, σιγά τώρα. Οι περισσότεροι, νομίζω ότι οι Έλληνες, δεν τα πήγαν καλά. Ναι, είχαν έλλειψη βαρελιού. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να κάνουμε μια διαδοχή. Όχι, ένα λεπτό. Θα μου απαντήσουν και οι δύο τώρα. Γιάννη, καλή ιδέα το Σύνταγμα. Και ναι και όχι. Και ναι, γιατί μαζεύτηκε κόσμος αρκετός, και όχι πάλι γιατί μπορούσε να μαζευτεί περισσότερος, αλλά λόγω των συνθήκων του COVID δεν μπορούσε να γίνει. Θα ήταν πολύ πιο ωραίο μέσα στο Σύνταγμα, όπως είχαν κάνει παλιά στο ΆΚΑ που ρίξανε πίσω, να το κάνανε μισό-μισό με χώμα, όπως είχε γίνει μια πρόταση, το οποίο δεν έγινε. Το οποίο θα ήταν πιο φαντασμαγορικό και νομίζω πιο παιχνιδιάρικο. Είχε πέσει πρόταση να γίνει, να πέσει και χώμα στο Σύνταγμα. Ναι. Και θεωρώ ότι θα ήταν... Ήθελε 50 φωτικά χώμα είχα μάθει. Ακόμα θα σκουπίζαμε τον άγνωστο στρατιώτη. Τον άγνωστο στρατιώτη θα σκουπίζαμε ακόμα. Θα ήταν όμως κάτι πολύ πρωτόγνωρο αυτό το πράγμα. Γιατί θα ήταν σε στυλ WRC, Rally Cross, με κόσμο μπροστά στη Βουλή και όλο τον κόσμο εκεί. Θα ήταν εντάξει. Παναγιώτη, καλή ιδέα το Σύνταγμα. Ναι, σίγουρα είναι μια καλή, ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Ήρθε αρκετός κόσμος, έγινε αρκετά καλή διαφήμιση, ήρθαν αρκετά παιδιά τα οποία σίγουρα θα τους άρεσε και θα θέλουν να δουν τη σωστή πλευρά της γρήγορης οδήγησης, το να είναι σε κάποιο αγώνα και όχι στον δρόμο. Σίγουρα πιστεύω ότι μόνο θετικά έχει αυτό το εγχείρημα. Πάντως, για 1,5 περίπου λεπτό, όλοι σας είχατε προβολή των χορηγών σας. Ήτανε μεγάλη υπόθεση αυτή. Και όλα τα βλέμματα πάνε. Μην κρυβόμαστε, έτσι. Ήτανε μεγάλη υπόθεση. Οπότε, είναι εκεί. Όσο πιο αργά πήγαινες, τόσο καλύτερα φαινόταν ο χορηγός. Ναι, ακριβώς. Του χρόνου θα το ξέρετε. Μια πρώτη θα βάλετε και πηγαίνετε. Δεν χρειάζεται δεύτερη. Ως εκεί θα είναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διακοπή για να πάμε στις ειδικές διαδρομές. Εσείς πού θα αποκτήσετε το νέο σας Hyundai? Μα πού αλλού, στη Hyundai Μητρόπουλος. Γιατί Hyundai και Μητρόπουλος πάνε μαζί. Hyundai Μητρόπουλος, επίσημος έμπορος του δικτύου Hyundai στο Ήλιον. Με έκθεση ανταλλακτικά σέρβις. Ανταλλαγή του παλιού σας αυτοκινήτου. Hyundai Μητρόπουλος, γιατί η αγορά του νέου σας Hyundai είναι δική μας υπόθεση. Hyundai Μητρόπουλος, Ρουβικόνος και Ζακύνθου 2 στο Ήλιον. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Βιβλίο του rallyschool.gr. Η απομυθοποίηση της οδήγησης σε αγώνες rally εκδόσεις iRide, μεταξύ άλλων, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν ήρωες και ημίθεοι, αλλά σωστά εκπαιδευμένοι οδηγοί. Καταρρύπτει δόγματα όπως φρένα την τελευταία στιγμή. Οι γρήγοροι βγαίνουν. Κάθε αυτοκίνητο θέλει τη δική του οδήγηση και άλλα πολλά. Μεταξύ των πολλών άλλων, στις 250 σελίδες του αποδεικνύει με χρήση καθημερινών μαθηματικών ποια είναι η μοναδική ιδανική γραμμή και πόσο μακριά στρίβεται για να πετύχετε αυτή τη γραμμή. Ζητήστε το στα βιβλιοπωλεία ή στον εκδοτικό οίκο. Επισκεφτείτε το www.rallyschool.gr ή τηλεφωνήστε στο 6945544431. Ακούστε προσφορά! Οι φανοβαφές Δροδίτη σας προσφέρουν γενική βαφή του αυτοκινήτου σας με ευρωπαϊκά χρώματα και εγγυημένη εργασία μόνον με 500 ευρώ. Τοπικές φανοβαφές σε απίστευτες τιμές. Αναλαμβάνουμε τα πάντα με ασφαλιστικές εταιρείες, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς και χωρίς να πληρώσετε ένα ευρώ, παραλαμβάνετε έτοιμο το αυτοκίνητό σας. Σας παρέχουμε αυτοκίνητο αντικατάστασης. Πρότυπο κέντρο φανοπίας βαφής Ροδίτη στη Μεταμόρφωση. Εμείς κάνουμε αυτό που δεν κάνει κανένας άλλος.
Racing Star, το μεγαλύτερο όνομα στους εξοπλισμούς αγωνιστικού αυτοκινήτου, με υπερηφάνεια σας ανακοινώνει τη συνεργασία της με την OMP στην Ελλάδα. Σε ένα ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο, στη Φρατζή 94 στον Νέο Κόσμο, θα βρείτε όλη την γκάμα των προϊόντων της OMP σε καθίσματα μπάκετ, φόρμες, κράνη, γάντια, παπούτσια και χίλια δυο άλλα είδη. Εμείς δημιουργήσαμε για σας την OMP Boutique με τις καλύτερες προσφορές προϊόντων OMP και με την εγγύηση της Racing Star. OMP Boutique by Racing Star. Τα πάντα γύρω από το αγωνιστικό αυτοκίνητο. Φρατζή 94 στο Νέο Κόσμο. Τηλέφωνο 210-911-424. Δεν ξανάγινε. Ασφάλιση αυτοκινήτου για ένα εξάμηνο μόνο με 60 ευρώ. Ασφάλιση κατοικίας, πυρός, σεισμού μόνο με 9 ευρώ το μήνα. Νοσοκομιακό πρόγραμμα παιδιού μόνο με 19 ευρώ το μήνα. Ασφαλιστικά γραφεία άποψης. Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες Ελλάδας εξωτερικού. 12 άτοκες δόσεις. 20% έκπτωση σε ετήσια συμβόλαια. Ασφαλιστικά γραφεία άποψης. Φερεγγιότητα, εγγύηση, αξιοπιστία. Εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Προσωπική επαφή ασφαλιστή ασφαλισμένου. Ασφαλιστικά γραφεία άποψης. Τηλέφωνο 210-2755-120-210-2931-901. Η οδήγηση στο χιόνι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μια σπουδαία συνάδελφός μας, μια δημοσιογράφος που ασχολούταν με το αυτοκίνητο και τους αγώνες, η Αριάδνη Γερασιμίδου, έχασε την άνηση μάχη με τον καρκίνο, η οποία διήρκησε 4 χρόνια και τελικά, χαρίζοντας μας το χαμόγελο και παραδίδοντας μαθήματα αξιοπρέπειας και αισιοδοξίας, έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή. Το κενό της αναμφίβολα δυσαναπλήρωτο, καθώς ήταν μια παρουσία που στόλιζε πραγματικά το χώρο του αυτοκινήτου. Τα συλληπιτήρια από όλους στην εκπομπή μας, στην οικογένειά της. Οι άθελες αποστάσεις ασφαλείας από αυτές που τηρείται συνήθως. Λοιπόν, σήμερα κοντά μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο οδηγούς, ακροπολικούς οδηγούς όπως σας έχω πει, Παναγιώτης Ρουστέμης, Γιάννης Πλάγος. Και τώρα θα ξεκινήσω από τον Παναγιώτη, μιας και πλησιάζουμε λιγάκι πρώτα-πρώτα στα δικά του χώματα. Πάμε εκεί κάτω προς τη γειτονιά του. Πάμε λοιπόν προς τη μεριά της Κορινθίας, Λουτράκι Γαρ, Άγιοι Θεόδωροι, γνωστές ειδικές διαδρομές. Αλλά σπαστήρια ρε Παναγιώτη, τι είχε γίνει? Σίγουρα ήταν οι πιο σκληρές ειδικές του αγώνα στο σημείο. Ήθελε αρκετή προσοχή, ειδικά με τα αυτοκίνητα τα WRC που περνάγαν από πριν, ήταν τεράστια τα βλάκια και ειδικά στο δεύτερο πέρασμα των Αγίων Θεοδόρων ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Έπρεπε να βρεις σε ποιο σημείο να φυλάξεις. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό, Παναγιώτη, πως βέβαια εσύ έχεις και τον Αλέξανδρο πίσω σου και μια ολόκληρη ομάδα που σε στηρίζει και σε συμβουλεύει γιατί είσαι ακόμα πολύ νέος, αλλά είναι εντυπωσιακό πως σε αυτήν την ηλικία διαχειρίστηκες τόσο πολύ καλά αυτές τις δύο πρώτες ειδικές που ήταν οι πιο ακροπολικές του φετινού αγώνα, νομίζω εγώ, και ήταν στο ξεκίνημα του Ακρόπολης. Είναι εντυπωσιακό, γιατί ήταν δύο νέα παιδιά, δύο πιτσιρικάδες και ο Νικολόπουλος, έτσι, για να μην ξεχνάμε και το συνοδηγό. Ήταν δύο νέα παιδιά, οι οποίοι το διαχειρίστηκαν κατά άψογα. Και δεν σας χάλασε τον υπόλοιπο αγώνα, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, ήταν από τους στόχους μας να φυλάξουμε αυτές τις δύο ειδικές, παρότι ο ενθουσιασμός το να είσαι στην πόλη σου, σε ειδικές που γνωρίζεις, σίγουρα σε παρασύρει, αλλά καταφέραμε και κάναμε τη σωστή επιλογή να έχουμε ένα ξεκούραστο αυτοκίνητο όσο το δυνατόν και πιο ξεκούραστο αυτοκίνητο την επόμενη μέρα του Σαββάτου και τη Κυριακή, ώστε να πιέσουμε στα σημεία που είχαμε επιλέξει. Καταρχήν, λοιπόν, πάμε λίγο και στο Γιάννη. Γιάννη, ναι. Ναι, γιατί είχατε πρόβλημα με τα φρένα, είπες, Γιάννη, Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πρόβλημα με τα φρένα και την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας μας ήταν ότι από την Παρασκευή, με το που μπήκαμε για να κάνουμε τους Αγίους Θεοδόρους, υπήρχε ένα ομιχλώδες τοπίο μέσα στο αυτοκίνητο από σκόνη. Το αμάξι ήταν από κάτω από 4 διαφορετικά σημεία διάτριτο και που εντάξει, δεν έφταιγε η ομάδα, γιατί αν, όπως είπαμε νωρίτερα, αν δεν είχε βρέξει θα το μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Και το άλλο είναι ότι εδώ βάζω ένα ερωτηματικό και παράπονο, είναι ότι αυτό που λέγαμε, για να έχουμε λιγότερα κιλά, ακόμα και 2-3 κιλά, δεν περιμένεις ότι θα σου βγει ζημιά. Τι εννοώ δηλαδή? Από λάστιχα που δεν είχε το αυτοκίνητο όπως έχουμε τα λάστιχα οι περισσότεροι, έβγαζε η Citroën Sport ένα μικρό αφρόδες υλικό
το οποίο σου λέει ελαφτώνει τα κιλά, ανά 3 κιλά στο αυτοκίνητο και παράλληλα δεν μπαίνει σκόνη. Δεν έγινε ποτέ. Με το που μπήκαμε στους Αγίους Θεοδόρους, δεν βλέπαμε στα 5 μέτρα. Και σίγουρα η δικιά μας το στυλ οδήγησης σαν ασφάλτινη, πάντοτε κοιτάμε μακριά, οπότε οδήγαγα πάντοτε κάτω. Και τελευταία στιγμή το σήκωσα το κάθισμα, γιατί βλέπεις πολλές ελεύθερες πέτρες που δεν τις έχεις γράψει, γιατί θα τις βγάλουν τα μπροστινά αυτοκίνητα. Οπότε λέω, θέλω να σηκώσω ακόμα 5 πόντους το κάθισμα για να μπορώ να βλέπω. Και πάλι είχαμε σοβαρό πρόβλημα με την ομίχλη που μας τύχησε αυτό στο λουτράκι. Δηλαδή στο λουτράκι που μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η δική, δηλαδή τώρα μου πεις ξαναμπαίνω μέσα να την οδηγήσω. Είχαμε δύο λάστιχα. Το ένα το αλλάξαμε και το άλλο βγήκαμε με τη ζάντα έξω. Σπάσαμε δηλαδή τελείως με τη ζάντα. Οπότε μας περίμενε η ομάδα μας, η Ad Momentum Racing και ο χορηγός μας, ο Τζον Χρήστου και η ομάδα ο Ταγκάι. Και αποφασίσαμε από κοινού όλοι μαζί ότι δεν χρειάζεται πλέον να πιέσουμε ή να κάνουμε κάτι διαφορετικό, απλά να τερματίσουμε. Χάσαμε 7 λεπτά εκεί, οπότε λέω πάμε να το διασκεδάσουμε, να μαζέψουμε αγωνιστικά χιλιόμετρα, εμπειρίες και να ευχαριστήσουμε αυτόν τον κόσμο που ήρθε να μας δει, όλους μας, όλους τους Έλληνες. Παναγιώτη, τις μεγαλύτερες δυσκολίες που τις αντιμετωπίσατε στην Πελοπόννησο και ποιες ήταν αυτές? Στο Αγίου Θεοδόρου σίγουρα υπήρχαν τεράστια βλάκια από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα, αρκετές πέτρες και εκεί στο Αγίου Θεοδόρου, ειδικά στο δεύτερο πέρασμα, ήταν μια ειδική επιβίωση ξεκάθαρα. Μάλιστα. Και μετά φύγατε από την Πελοπόννησο, από το πρώτο κομμάτι της πρώτης ημέρας του αγώνα και επισκεφτήκατε, αρχίζατε να ανεβαίνετε μάλλον, ανηφορίζετε προς την Λαμία, προς τη Φωκίδα γενικώς, όπου βρήκατε πιο soft ειδικές από ό,τι περιμένατε, είναι έτσι? Γιάννη? Ναι, η Θήβα, αν και την προηγούμενη μέρα μάθαμε ότι ειδικές είχε βρε. Στην Κεντρική Ελλάδα ασφάλτινες ήταν, ρε φίλε. Αυτό. Φοβερό. Ναι, αν και περιμέναμε η Θήβα ότι θα είχε λάσπη, γιατί μέχρι και Πέμπτη μεσημέρι την ώρα, δηλαδή που κατεβαίναμε προς τα κάτω για να κάνουμε τη σούπερ ειδική, έβρεχε. Κι όμως Παρασκευή ήταν λες και ήταν τσιμέντο, ήταν άσφαλτο. Οπότε την ευχαριστηθήκαμε. Χώμα δεν έπαθε. Αναπνεύσατε εκεί πέρα? Να σου πω κάτι, ήρθε ένας γιατρός εκεί πέρα, γιατί εντάξει είχα και έχω ένα πρόβλημα, τέλος πάντων. Όλα καλά υγείας με αυτό, έχω άσθμα χρόνια τώρα, οπότε δεν μπορούσα να πάρω αναπνοή. Και ήρθε ένας γιατρός εκεί πέρα που κάναμε να αλλάξουμε τα λάστιχα και μου λέει για να μην παίρνει, να μην εισπνέεις τόσο πολύ το χώμα, θα βρέξεις, μου λέει, την μπαλακλάβα σου ακριβώς πριν τον go, δηλαδή στο λεπτό πριν τον go, και θα μπορείς να αναπνέεις όσο μπορείς από εκεί. Απλά σε μεγάλη ειδική, δηλαδή, για αν γινόταν λάσπη αυτό το πράγμα. Αλλά όλα καλά, το αντιμετωπίσαμε. Αυτό το πράγμα το αντιμετωπίσαμε. Δεν μπήκε σκόνη τόσο όσο στους Αγίους Θεοδόρους και στο Λουτράκι. Οπότε, αφού είχαμε πάρει και την εντολή όμως από την ομάδα μας, από την Ad Momentum Racing, λέει δεν θα πάτε γρήγορα. Θα πάτε ένα γρήγορο ρυθμό, όπως νιώθετε εσείς καλύτερα με το αυτοκίνητο και σαν πλήρωμα, και από εκεί και πέρα να το ευχαριστηθείτε και να ευχαριστήσετε και τον κόσμο. Και εμένα, ο πρόεδρος της ομάδας που σας έχω επιλέξει. Εσύ, Παναγιώτη, ποιον έπαιρνες εντολές? Κάσε τώρα, άσε, θα μας απαντήσει τώρα, περιμένω. Από την Ελένη. Πλέον παίρνουμε μόνοι μας τις εντολές. Στα πλήρωμα αποφασίζουμε και εκτελούμε. Μας έχουν εμπιστοσύνη στον τομέα του αγώνα και αυτό που θέλουμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Σίγουρα είχαμε χαράξει μια στρατηγική, σίγουρα υπάρχουν όμως και απρόπτα, όπου πρέπει να προσαρμοστείς ανάλογα. Είχαμε σκοπό να πιέσουμε αρκετά στις ειδικές της Λαμίας, όλες εκτός από τη Γραβιά. Μόνο τη Γραβιά, επειδή ήταν αρκετά πετρώδες σε κάποια σημεία και είχαμε επισημάνει κάποια σημεία τα οποία έπρεπε να φυλάξουμε το αυτοκίνητο, μην πάθουμε κάποια ζημιά. Μεγάλος μας στόχος ήταν το ελευθερό χώρο, το οποίο ακυρώθηκε η μία ειδική. Είχαμε σκοπό να πιέσουμε αρκετά, όπως και το κάναμε μόνο στο ελευθερό χώρο 2, και παρότι είχαμε για 4 χιλιόμετρα
προτινάνε μια εξόνη και κάναμε και ένα διτακή. Παρ' όλα αυτά, κάναμε και πρώτο χρόνο στα ελληνικά πληρώματα. Πάμε για μια ακόμα διακοπή. Ναι, να κάνουμε μια διακοπή για να επανέλθουμε. Και θα συνεχίσουμε μετά. Λεπτομέρειες απομένουν πλέον για τον Ανδρέας Μίκελσεν ώστε να στεφθεί πρωταθλητής στο φετινό ERC, καθώς στο ΦΑΦΕ, στο καλύτερο αποτέλεσμα στην φωτεινή του πορεία, πήρε την νίκη και πρόσθεσε άλλους 40 βαθμούς που τον έφεραν ακόμη πιο κοντά στον πολυπόθητο τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε. Έχοντας πάντα στην τροφιά μας τους δύο ακροπολικούς Έλληνες, τον Παναγιώτη Ρουστέμη, ο οποίος μάλιστα τερμάτισε και πολύ ψηλά στην ελληνική κατάταξη, έτσι, βεβαίως, τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Το πάλεψε στο τέλος. Και ο Γιάννης Πλάγος, ο οποίος το πάλεψε και αυτός, δεν κατάφερε να μπει μες στην τριάδα, αλλά νομίζω ότι του αξίζουν πολλά μπράβο, γιατί ο τερματισμός σε ένα τέτοιο Ακρόπολης, όπως είχε εξελιχθεί, ήταν επιτυχία μεγάλη. Λοιπόν, κάτι ήθελες να ρωτήσεις. Ήθελα να ρωτήσω τον Παναγιώτη. Βασικά ήθελα να διαπιστώσω ότι ο Αλέξανδρος, αν και ο Αλέξανδρος Ρουστέμης, ο μπαμπάς του Παναγιώτη, με την πολιετή εμπειρία που έχει στους αγώνες, έχει πάρα πολύ άγχος. Δηλαδή, δυσκολεύεσαι να του μιλήσει. Πιο εύκολα βρίσκεις τον Παναγιώτη με στην ειδική παρά τον Αλέξανδρο. Όχι, εμείς τον Αλέξανδρο βρίσκαμε. Τον Παναγιώτη δεν τον βρίσκαμε. Τον έπαιρνε τηλέφωνο πατέρα. Αλλά είχε πολύ άγχος. Τα ξέχασες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχει επιτρέψει στον Παναγιώτη να. Και να αποφασίζει μόνος του την πορεία του αγώνα, να χαράζει τη δική του στρατηγική. Μεγάλος ο Παναγιωτάκης τώρα, εντάξει. Απέξει εμπειρίες τώρα, δεν είναι. Μεγάλος, το παιδάκι που ξεκινάει. 21 χρονών είναι, δηλαδή. Ναι, έχει αποκτήσει. Πόσο γιατί... είσαι, Παναγιώτη? 21, δεν είσαι, 22. 23. 23, έγινε το Μάιο. Καλά, βέβαια. Για βετεράνο το πάμε. Δεν πάει περίπτωση. Για βετεράνο τώρα. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό κάνει ακόμα πιο σπουδαία και την υπόλοιπη διαχείριση του αγώνα. Γιατί το Σάββατο μας μίλησε για όλο αυτό. Και κάποια μικρό προβλήματα που υπήρχαν και το ότι... Να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο, μιλήσαμε μαζί του. Μιλήσαμε, έτσι. Ναι. Και με τον Γιάννη είχαμε μιλήσει στο ραδιόφωνο, έτσι να τα λέμε. Όλα προσπαθούσαμε κι εμείς. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι ο Παναγιώτης την Κυριακή που χρειάστηκε να επιτεθεί και να κυνηγήσει αυτές τις θέσεις που θα το επέτρεπε να φτάσει σε αυτή την επιτυχία, το έκανε και πάρα πολύ αποτελεσματικά και για μένα ήταν πολύ εντυπωσιακό. Και λόγω της μικρής εμπειρίας που έχει από το Ακρόπολης, του νεαρού της ηλικίας προφανώς και λόγω του ότι ρισκά, δηλαδή με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πραγματικά το πάλεψε. Στο παραπέντε τη γλίτωσε στην πρώτη τελευταία ειδική όταν κόπηκε το ημιαξόνιο. Ναι. Έτσι, θα μπορούσε τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα. Ναι, εντάξει, έτσι, δηλαδή να φτάσει στη βρίσκη και να μπει νερό, θα ήταν τρελό. Έτσι. Κάπως έτσι δεν είναι, Παναγιώτη, τότε που είχε την κόντρα με το Σερβερίδη. Ναι, η τελευταία ειδική, του Σαββάτου ήταν. Ήμασταν τυχεροί που το πάθαμε το πρόβλημα στα τελευταία χιλιόμετρα και μετά ήταν κατευθείαν το σέρβις. Είχαμε κάποια άλλη ειδική. Μετά το Σάββατο το βράδυ κάναμε έναν απολογισμό της θέσης που βρισκόμασταν. Ήμασταν τέταρτοι Έλληνες και ο τρίτος, ο κύριος Σερβερίδης, ήταν 30 δευτερόλεπτα μπροστά μας και ο κύριος Δελάνης ήταν 37 δευτερόλεπτα μπροστά μας. Και είχαμε τρεις ειδικές την Κυριακή, δύο φορές τον Ταρζάν και μία τον Πύργο, όπου αποφασίσαμε ότι. Να κάνουμε μια προσπάθεια για να καλύψουμε αυτή τη διαφορά, όσο είναι εφικτό. Θέλω να πάμε λίγο στο για να πάω λίγο στον κόσμο. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ αυτή την πολυτέλεια την αγωνιστική δεν την είχες. Δηλαδή δεν είχες κάποιο έτσι άμεσο και σημαντικό κίνητρο ούτε να κυνηγήσεις, ούτε είχες και κάποιο να σε πιέζει από τουλάχιστον στην πορεία του αγώνα. Μπορεί στο ξεκίνημα να υπήρχε αυτές οι μικρές αποστάσεις. Αλλά μετά όσο προχωράγαμε, δεν άνοιγαν οι διαφορές. Αυτό είναι δύσκολο έτσι. Για έναν οδηγό, για ένα πλήρωμα να κάνει τον αγώνα του. Γιατί λες, σου ζητούσε και η ομάδα να πας σε ένα σταθερό ρυθμό, όχι πολύ γρήγορο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάπως γρήγορο που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς απ' έξω. Η αλήθεια είναι ότι για κάποιον που θέλει να πάει γρήγορα να το ευχαριστηθεί, είναι λίγο ψυχοφθόρο. Εφόσον όμως είχαμε πάρει αυτή την εντολή, εμείς αποφασίσαμε και ο συνοδηγός μου και εγώ ότι τρεις ειδικές που τις μπορούμε να τις πάμε, γιατί είναι ψιλοασφάλτινες, εκτός από την τελευταία που θα σας πω, πατήσαμε λίγο παραπάνω γκάζι. Δηλαδή την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το ελληνικό Pikes Peak.
Οπότε πατήσαμε λίγο παραπάνω γκάζι, το γυρίσαμε λίγο παραπάνω, είχε πολύ κόσμο, παίξαμε με το αυτοκίνητο, το ευχαριστηθήκαμε. Το ελευθεροχώρι, δεν το συζητάμε. Με το που είδαμε την πρώτη φορά ότι διακόπτεται η δική, λέμε θα έχει μέσα πάρα πολύ κόσμο. Οπότε τη δεύτερη φορά πατήσαμε λίγο παραπάνω γκάζι, φάγαμε και μια ωραία κατραπακιά, ένα τετακέ μέσα στην ειδική για να σου κόψει λίγο. Αλλά τελικά ο χρόνος μας ήταν αξιοπρεπέστατος. Ήμασταν πίσω από τον Παναγιώτη για 2 δευτερόλεπτα και λέμε εντάξει, ωραία πάμε. Οπότε και αυτή που ήταν η φοβερή ειδική του Σαββάτου για μας ήταν η γραβιά. Δηλαδή η γραβιά θεωρώ ότι είναι πολύ τεχνική, είναι αντρική ειδική. Και εκεί πέρα κάναμε και εκεί πέρα ένα ωραίο χρόνο. Παρ' όλα αυτά είχαμε πιάσει μπροστά το φίλο μας τον κύριο Ζιώβα, γιατί έκανε λάθος με το χρόνο. Μας είχαν δώσει ένα 5 λεπτό. Αυτό δηλαδή θέλω να πω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με παλιά. Τα regulation, ό,τι είναι, έρχεται διαδικτυακά. Αν ο συνοδηγός δεν μπορέσει να το διαβάσει γιατί δεν έχει 4G ή γιατί δεν έχει προλάβει, μπορεί εύκολα να φάσει σε καπέλο. Και όχι καπέλο, σομπρέρο, μεξικάνικο, ολόκληρο. Στον αγώνα, ναι, ακριβώς. Σωστά. Οπότε ο κύριος Γιώβας ήταν ακριβώς από πίσω μας, πριν τη γραβιά, τελειώνουμε την Παυλιανή και μας έχουν στείλει μπουλετίν ότι δίνει 5 λεπτό. Δεν το έχει παρατηρήσει. Του το λέει ο συνοδηγός μου και μπαίνουν μπροστά από εμάς. Και του λέω του Άλκη πρέπει να ζητήσουμε 3 λεπτό, του λέω, γιατί είναι μεγάλη, του λέω, η γραβιά. Είναι υποδιέστερο το αυτοκίνητο, δηλαδή δεν είναι R5, είναι R4 το αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ καλός οδηγός ο κύριος Γιώβας, δεν το συζητάω, αλλά μόνο και μόνο αν συγκρίνεις το ένα αυτοκίνητο με το άλλο, μπορεί να είχαμε πρόβλημα. Και όντως τα τελευταία 6 χιλιόμετρα πιάσαμε τον κύριο Γιώβα, βγήκαμε στη σκόνη του να περάσουμε. Αντιγιά. Και χτυπήσαμε ένα λάστιχο αριστερά και το ρωτάω πόσα χιλιόμετρα έχουμε ακόμα, μου λέει 6. Διαβάζουμε τα 6 χιλιόμετρα, του λέω, και κατεβαίνουμε. Οπότε όλα καλά, όλα καλά. Όλα και καλά. Μετά λέμε τέλος. Ποιο ήταν το πιο επικίνδυνο, μάλλον να προπίσω το εξής. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος ειδικές. Κόσμος που δεν φανταζόμασταν και δεν φαντάζονταν ούτε κι εσείς ότι θα ήταν τόσος πολλής. Έτσι, κανένας το φανταζόταν αυτό. Αλήθεια, ο κόσμος σας περίμενε μέχρι το τελευταίο αυτοκίνητο παλιά, στα Ακρόπολης που είχα τρέξει και εγώ, στη δεκαετία του 90 και του 80 και τέλος πάντων, ως εκεί, δεν λέω παραπάνω. Και του 70, πες. Οπότε, εντάξει, τα πω όλα. Λοιπόν, και στην προκειμένη περίπτωση, μόλις βλέπανε τα πρώτα 10, 15, 20 αυτοκίνητα, φεύγανε. Γιατί τότε μπορούσε να δεις 3-4 ειδικές όλη την ημέρα. Δεν ήταν όπως είναι τα πράγματα τώρα, έτσι, ήταν τα πράγματα πιο εύκολα. Ναι. Εδώ τώρα λοιπόν ο κόσμος που πραγματικά ήταν μια γιορτή, έτσι, ξαναθυμηθήκαν την εκδρομή, ξαναθυμήθηκαν την παρέα, την κατασκήνωση, τα σκηνάκια, το νυχτερινό τσιμπούσι με τα σουβλάκια κτλ. Στην Ήπεθρο και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Αυτά είναι ανεπανάληπτα, μην το ξεχνάμε. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, αυτός ο κόσμος, πώς σας υποδεχόταν και πόσο σας ενθουσίαζε, Παναγιώτη, βλέποντας και οδηγώντας ανάμεσα σε ένα τέτοιο πλήθος? Σίγουρα ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ κόσμος να ξεσηκώνεται, να φωνάζει. Μερικούς, ειδικά σε κάτι στο φέστι, ειδικά σε βρικέτες που ήταν πιο αργά, τους άκουγε. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μάλιστα. Γιάννη. Μετά το 2007, το τελευταίο μας Ακρόπολης, που θυμάμαι το σχηματάρι και τη Θήβα, ήταν ανθρωπομπαριέρα σε κάποια σημεία ο κόσμος. Και εμείς και ο συνοδηγός μου και εγώ νιώσαμε πολύ ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι, γιατί εκτός, δεν είδαμε κόσμο, δηλαδή άντρες με τα παιδάκια τους μόνο, είδαμε οικογένειες. Είδαμε δηλαδή να φεύγουν οικογένειες με τα παιδιά τους, με τα καρότσια, να πηγαίνουν να δουν Ακρόπολης. Δηλαδή αυτό έδειξε και σαν Έλληνες το hospitality, τη φιλοξενία δηλαδή στους ξένους, γιατί όταν βλέπεις τώρα χιλιάδες τώρα κόσμο και πολλοί από αυτούς να είναι με τις οικογένειές τους, τότε σου δίνει το έναυσμα να θες να τους ευχαριστήσεις. Οπότε για μένα οι ήρωες του Ακρόπολης είναι ο παλμός που δίνει ο κόσμος.
στο βουνό. Αλήθεια. Για να μπορούμε να πάμε γρήγορα. Γιάννη, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι περπάτησαν 5 χιλιόμετρα για να φτάσουν στην ειδική. 5 έτσι, χιλιόμετρα μετά. Οι άνθρωποι άφησαν 5 χιλιόμετρα μακριά τα αυτοκίνητά τους. Υπήρχαν στιγμές που δημιουργήθηκε αδιαχώρητο. Ήταν 10 χιλιόμετρα η ουρά. Οι ουρές και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Αυτή την εικόνα που μας μετέδιδαν εμάς στο ραδιόφωνο και τη μεταφέραμε και εμείς στον κόσμο, ήταν πρωτοφανής. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Και φυσικά, όπως είπες και εσύ, τα πρώτα χιλιόμετρα της Ελάτειας, εγώ τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί στους αγώνες ποτέ. Όχι. Όχι. Άνθρωπο μπαριέρα. Η Ελάτειας ήταν το πιο χαρακτηριστικό για μένα γιατί είχε. Ναι. Κάθε μέτρο του δρόμου είχε κόσμο. Κάθε μέτρο. Λοιπόν, πάμε για το πέμπτο και τελευταίο όμως για να κλείσουμε. Ναι. Αλλά εδώ τώρα θα έρθουμε στα δύσκολα. Γιατί τώρα έρχονται τα δύσκολα. Έτσι ακριβώς. Πάμε. Εσείς, πού θα αποκτήσετε το νέο σας Hyundai? Μα πού αλλού, στη Hyundai Μητρόπουλος. Γιατί Hyundai και Μητρόπουλος πάνε μαζί. Hyundai Μητρόπουλος, επίσημος έμπορος του δικτύου Hyundai στο Ήλιον. Με έκθεση, ανταλλακτικά σέρβις. Ανταλλαγή του παλιού σας αυτοκινήτου. Hyundai Μητρόπουλος, γιατί η αγορά του νέου σας Hyundai είναι δική μας υπόθεση. Hyundai Μητρόπουλος, Ρουβικόνος και Ζακύνθου 2 στο Ήλιον. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Βιβλίο του rallyschool.gr. Η απομυθοποίηση της οδήγησης σε αγώνες ράλι εκδόσεις iRide μεταξύ άλλων αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν ήρωες και οι μύθοι, αλλά σωστά εκπαιδευμένοι οδηγοί. Καταρρύπτει δόγματα όπως φρένα την τελευταία στιγμή. Οι γρήγοροι βγαίνουν. Κάθε αυτοκίνητο θέλει τη δική του οδήγηση και άλλα πολλά. Μεταξύ των πολλών άλλων, στις 250 σελίδες του αποδεικνύει με χρήση καθημερινών μαθηματικών ποια είναι η μοναδική ιδανική γραμμή και πόσο μακριά στρίβεται για να πετύχετε αυτή τη γραμμή. Ζητήστε το στα βιβλιοπωλεία ή στον εκδοτικό οίκο. Επισκεφτείτε το www.rallyschool.gr ή τηλεφωνήστε στο 6945544439. Ακούστε προσφορά! Οι φανοβαφές Ροδίτη σας προσφέρουν γενική βαφή του αυτοκινήτου σας με ευρωπαϊκά χρώματα και εγγυημένη εργασία μόνον με 500 ευρώ. Τοπικές φανοβαφές σε απίστευτες τιμές. Αναλαμβάνουμε τα πάντα με ασφαλιστικές εταιρείες. Χωρίς να ασχοληθείτε εσείς και χωρίς να πληρώσετε ένα ευρώ, παραλαμβάνετε έτοιμο το αυτοκίνητό σας. Σας παρέχουμε αυτοκίνητο αντικατάστασης. Πρότυπο κέντρο φανοποιίας βαφής Ροδίτη στη Μεταμόρφωση. Εμείς κάνουμε αυτό που δεν κάνει κανένας άλλος. Racing Star, το μεγαλύτερο όνομα στους εξοπλισμούς αγωνιστικού αυτοκινήτου, με υπερηφάνεια σας ανακοινώνει τη συνεργασία της με την OMP στην Ελλάδα. Σε ένα ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο, στη Φρατζή 94 στο Νέο Κόσμο, θα βρείτε όλη την γκάμα των προϊόντων της OMP σε καθίσματα μπάκετ, φόρμες, κράνη, γάντια, παπούτσια και χίλια δυο άλλα είδη. Εμείς δημιουργήσαμε για σας την OMP Boutique με τις καλύτερες προσφορές προϊόντων OMP και με την εγγύηση της Racing Star. OMP Boutique by Racing Star. Τα πάντα γύρω από το αγωνιστικό αυτοκίνητο. Φρατζή 94 στο Νέο Κόσμο. Τηλέφωνο 210-9011-424. Δεν ξανάγινε. Ασφάλιση αυτοκινήτου για ένα εξάμηνο μόνο με 60 ευρώ. Ασφάλιση κατοικίας, πυρός, σεισμού μόνο με 9 ευρώ το μήνα. Νοσοκομιακό πρόγραμμα παιδιού μόνο με 19 ευρώ το μήνα. Ασφαλιστικά γραφεία άποψης. Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες Ελλάδας εξωτερικού. 12 άτοκες δόσεις. 20% έκπτωση σε ετήσια συμβόλαια. Ασφαλιστικά γραφεία άποψης. Φερεγγιότητα, εγγύηση αξιοπιστία. Εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Προσωπική επαφή ασφαλιστή ασφαλισμένου. Ασφαλιστικά γραφεία άποψης. Τηλέφωνο 210-2755-120, 210-2931-901. Λοιπόν, τελευταίο μέρος. Τελευταίο μέρος λοιπόν, κοντά μας
ο Γιάννης Πλάγος με τον Πάνο Ρουστέμη, τον Παναγιώτη Ρουστέμη. Είχαμε την ιδιαίτερη χαρά σήμερα να τους φιλοξενήσουμε και μετά από 15 περίπου ημέρες, 20 μετά το Ακρόπολης, και έτσι ακόμα η σκόνη δεν έχει πέσει τελείως. Ακόμα έτσι κάνουν, φεύγει ο φόνος, η σκόνη κτλ. Λοιπόν, εδώ τώρα θα ήρθαμε στα δύσκολα και όταν είναι δύσκολα, μιλάω για τις ελληνικές συμμετοχές. Και θα ήθελα λοιπόν εσείς, τώρα ο καθένας, να μας πει την άποψή του. Πώς είδε τους Έλληνες συναδέλφους του. Εάν τελικά η ψαλίδα είναι τόσο πολύ μεγάλη με τους οδηγούς ίδιων κατηγοριών κλάσεων εντός εισαγωγικών κτλ. Και κατά πόσο μπορεί να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και τι πρέπει να βελτιώσουμε. Αυτές τις απαντήσεις θα μας δώσετε εσείς. Ξεκινώντας από τον Παναγιώτη πρώτα. Σίγουρα υπάρχει διαφορά. Οι περισσότεροι οδηγοί του παγκοσμίου είναι 100% επαγγελματίες. Κάνουν αυτό, ασχολούνται μόνο με αυτό. Ενώ όλοι οι Έλληνες οδηγοί κάνουν μια τεράστια προσπάθεια για να καταφέρουν να αγωνιστούν σε έναν αγώνα, στον εθνικό μας αγώνα, όπως έγινε τώρα. Αλλά την επόμενη μέρα, ας πούμε, την Κυριακή τελειώνει ο αγώνας, την Δευτέρα θα πάνε κατευθείαν στις δουλειές τους. Σίγουρα χρειάζεται τεράστια προσπάθεια για να πλησιάσει τους οδηγούς αυτούς. Χρειάζεται αρκετή προσπάθεια και αρκετά χιλιόμετρα. Μάλιστα. Γιάννη. Θα συμφωνήσω κι εγώ. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ψαλίδα ανάμεσά μας και ο λόγος αυτός ότι αυτοί είναι πραγματικά επαγγελματίες. Τη Δευτέρα το πρωί το μόνο πράγμα που θα σκεφτούν είναι να πάνε στην οικογένειά τους που την έχουν αφήσει 10 μέρες, 15 μέρες, ενώ ο Παναγιώτης, εγώ, θα πρέπει να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Πιστεύω ότι ταλέντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν ανά τον κόσμο και ιδίως και στην Ελλάδα, στο motorsport, οπότε θα πρέπει να υπάρχουν διαφημιστικές αγωνιστικές ομάδες σαν τη δικιά μας που μπορούν να επιλέξουν κάποια ταλέντα, γιατί εμείς τώρα είμαστε λύκοι, έχουμε μεγαλώσει, πρέπει να πηγαίνει αλλού η σκητάλη σιγά σιγά, να τα αναλαμβάνουν και να μπορούν να τα βοηθήσουν να προχωρήσουν, γιατί πρέπει να σηκώνουμε την Ελλάδα μας ψηλά, δεν πρέπει να είμαστε εγωιστές να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, πρέπει να αφήνουμε και τόπο στα νιάτα. Οπότε αν κάποιος. Ναι, έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και αυτό που ήθελα να πω εγώ πριν φτάσουμε στο τέλος είναι ότι και εσείς, Γιάννη, και με την πολύτιμη συνεισφορά του Προέδρου της ομάδας, όπως χαρακτηριστικά είπες, αλλά και εσείς, Παναγιώτη, χάρη στο όνομα που έχει δημιουργήσει ο Αλέξανδρος στην περιοχή σας, προσφέρατε πάρα πολλά, ο μεν στην Καλαμάτα και ο δε στην Κόρινθο. Γιατί είδαμε και λίγο νωρίτερα εικόνες από την πλατεία της Καλαμάτας την ημέρα που κάνατε τη γιορτή, Γιάννη, που ήταν και πολλής κόσμος και ήταν και το έναυσμα αυτής της προσπάθειας επί της ουσίας. Και ξέρω ότι και εσείς, Παναγιώτη, έχετε κάνει αντίστοιχες προσπάθειες στην περιοχή σας και με τους δημάρχους, με το δήμαρχο, εν πάση περιπτώσει, αλλά και με όλα τα τοπικά μέσα. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό για εσάς φέτος? Παναγιώτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους να σε στηρίζουν. Χρειάζεσαι αυτή τη βοήθεια γιατί είναι απίστευτα τα έξοδα. Προσπάθησαμε να κάνουμε αρκετά event, ένα στο λιμάνι του Περαιά που έγινε η παρουσίαση του αυτοκινήτου και το καράβι του μέγα χορηγού μας του Φίτζετ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και χωρίς αυτό δεν θα είχαμε καταφέρει να αγωνιστούμε στο Rally Ακρόπολη. Και στη συνέχεια κάναμε και άλλη μια εκδήλωση στην Κόρινθο που είχαμε την χαρά ο Δήμος Κορινθίων να μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια και θα συνεχίσει να μας στηρίζει από όσο έχει αναφέρει στα επόμενα βήματά μας. Σίγουρα οι χορηγοί μας βοηθάνε πολύ και πρέπει να κάνουμε και εμείς αρκετά πράγματα ώστε να τους ευχαριστούμε. Γιάννη, για να κλείσουμε και με εσένα. Μας η ομάδα μας και ο κύριος Τζον Χρήστου, η Ad Momentum Racing, συνεργάστηκε με το Δήμο Καλαμάτας, με το φίλο μου, το πάνω απ' όλα και φίλος και ο κύριος Δήμαρχος, ο Θανάσης ο Βασιλόπουλος, που σε συνεργασία με το φίλο μου, τον κύριο Περικλή Μαντά, που είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, οργάνωσαν αυτό το event κάτω στην Καλαμάτα.
Μαζεύτηκε ο κόσμος για να μας στηρίξει. Μας αγάπησε περισσότερο το sport, το motorsport, μέσα από αυτό το event και οι Καλαματιανοί και όλοι η Μεσίνη. Και κάναμε μία προσπάθεια, είπαμε ότι θα κάνουμε μία προσπάθεια για να μπορέσουμε να δείξουμε τη Μεσσηνία μας, την Καλαμάτα μας και την Ελλάδα μας. Και θεωρώ ότι εφόσον υπήρχε αυτή η αγωνιστική ομάδα, βοηθήθηκαμε και εμείς πάρα πολύ σαν οδηγός και σαν συνοδηγός να πάρουμε πάρα πολλά αγωνιστικά χιλιόμετρα και εμπειρίες από το Ράλι Ακρόπολης. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα θα βάλουμε μια τελεία. Θέλω να σε ευχαριστήσω και τους δύο, και σε ένα Παναγιώτη και σε ένα Γιάννη, να σας συγχαρώ για την επιτυχία σας, τον Παναγιώτη, και την παρουσία σας στο Ακρόπολης. Την επιτυχία και την παρουσία, όπως λέει πάρα πολύ ο Στάθης, γιατί το Ακρόπολης δεν πάβει να είναι ένας μεγάλος και δύσκολος αγώνας. Καλά, εμείς και ήμασταν survivor τότε που τρέχαμε, ας πούμε, το ψάχνετε. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Είναι ένας πολύ γρήγορος αγώνας που χρειάζεται κότσια και αντοχή. Και εδώ πλέον τα αυτοκίνητα διακρίνονται για τις υψηλές τους ταχύτητες. Παλιά τα αυτοκίνητα διακρίνονταν μόνο για την αντοχή τους, για να μην εγκαταλείψουν αποσπασμένες αναρτήσεις και τα λοιπά σε εκείνα τα γκονάρια που τρέχαμε εμείς και κοιτάγαμε να επιβιώσουμε. Γιάννη, συγχαρητήρια. Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σήμερα σε αυτήν την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια, Παναγιώτη, και πάλι συγχαρητήρια. Επίσης, συγχαρητήρια.